Θετικά ανταποκρίνεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο αίτημα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Θεωρήσαμε καλό να στείλουμε τις ανησυχίες μας με ένα έγγραφο στον κύριο Υπουργό, ο οποίος απάντησε αμέσως και μας ενημέρωσε και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια ελπίδα φωτός στην όλη κατάσταση ότι προωθείται το μέτρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Δηλαδή το βλέπουν σαν ένα θεσμικό, αν θέλετε, όπλο, με το οποίο και την άλλη φορά που το ενεργοποιήσαμε είχαμε μια αύξηση της τιμής του ελαιολάδου κατά 70 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για άνοδο στην τιμή του ελαιολάδου, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το Μάιο του 2009, όταν είχε ανακοινωθεί η εφαρμογή του μέτρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 70 λεπτά. 50 λεπτά να είναι, μιλάμε για περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Κρήτες παραγωγούς. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και κυρίως εκείνο που μας ενθάρρυνε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε είναι ότι βλέπουμε ότι το Υπουργείο σιγά σιγά διαμορφώνει μια στρατηγική για το ελαιόλαδο. Είναι ανάγκη όχι μόνο να ενθαρρύνουμε την ιδιωτική αποθεματοποίηση, αλλά και να βελτιώσουμε την ταχύτητα καθιέρωσης αυτού του μέτρου με την απλοποίησή της. Επίσης πρέπει να δούμε και μια γενικότερη στρατηγική πώς θα υπηρετήσουμε την διακίνηση του τυποποιημένου και επώνυμου κρητικού ελαιόλαδου στις μεγάλες αγορές. Στην εφαρμογή του μέτρου μπορούν να μετέχουν συνεταιρισμοί ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, ελαιοτριβία και τυποποιητήρια που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο σχετικός κανονισμός και μπορούν να αποθηκεύσουν και επομένως να μην πουλήσουν για χρονικό διάστημα που ορίζεται τις ποσότητες ελαιολάδου που προσφέρουν. Στην περίπτωση που θελήσουν να διακόψουν τη σύμβασή τους νωρίτερα, πουλώντας το ελαιόλαδο, απλά χάνουν την εγγύηση και την επιδότηση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την λήξη της σύμβασης. ΣΕΔΙΚ και με το ΣΕΔΙΚ όλοι οι Δήμοι οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Σαφώς μας ενδιαφέρει το βιωτικό επίπεδο των παραγωγών και των συμπολιτών μας δηλαδή. Συνεπώς δεν θα είμαστε απλοί θεατές, όπως και τώρα παρακινήσαμε με τις δικές μας ενέργειες το Υπουργείο να λάβει θέση και να κάνει ενέργειες. Θα παρακολουθούμε, θα συνεργαζόμαστε και στα πλαίσια και της αιρετής περιφέρειας, πιστεύω ότι οι δράσεις μας θα είναι πιο συντονισμένες και πιο αποτελεσματικές.